Χαίρετε. Χαίρετε! Αριστοτρίτη σήμερα, η πρώτη Αριστοτρίτη του Σεπτέμβρη. Σεπτεμβρίου 2021. 7 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα. Ξεκινάει μια καινούργια σχολική και ψυχοθεραπευτική και ψυχοεκπαιδευτική χρονιά. Και το σημερινό βίντεο είναι ένα κάλεσμα και μια απάντηση σε όσους μας ρωτάτε πότε θα ξεκινήσουμε καινούργιες διαδικτυακές ομάδες, για να μιλήσουμε για δύο προσεχείς διαδικτυακές ομάδες ψυχοεκπαίδευσης που διοργανώνει η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου και με έχει προσκαλέσει και εμένα να συμμετέχω, και εφόσον είναι διαδικτυακό μπορώ να το κάνω αυτό, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο μάλλον, Αριστονίκη μας. Μάλιστα, ναι, μάλλον από τον Οκτώβριο. Είπαμε ότι θα είναι κάθε ανά 15 ημέρες. Συζητάμε για μέρα, σκεφτόμαστε Δευτέραν Τετάρτη, το απόγευμα. Η Δευτέραν ή Τετάρτη, ναι. Ναι. Να πούμε στον κόσμο ότι πέρσι τρέξαμε δύο διαδικτυακές ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Αυτές θα είναι ψυχοεκπαιδευτικές, δεν θα είναι ψυχοθεραπευτικές αυτές που ανακοινώνουμε σήμερα. Mm-hmm. Οι οποίες μας έδωσαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τα διαδικτυακά μέσα, τα software. Μέσω Skype τις έκαναμε πέρσι. Τις διοργάνωσε η Αριστονίκη, αλλά συμμετείχα και εγώ ως δεύτερη ψυχολόγος. Είδαμε πώς δουλεύει, εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, θα έλεγα ίσως και καλύτερα παρά αν γίνονται τους ανέκτους λίγκες. Ναι. Γιατί ο διαδικτυακός τρόπος σχετίζεστε έχει διαφανεί και μέσα από την έρευνα ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο τώρα που είναι έτσι η κατάσταση με την πανδημία. Είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να νιώθει ο άλλος ότι τον νοιάζονται έστω τα μέλη μιας διαδικτυακής ομάδας. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που είναι σε διάφορα μέρη του κόσμου να συμμετέχουν. Δηλαδή, σαν να ενώνει τον απανταχού ελληνισμό όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε. Στις δύο ψυχοθεραπευτικές ομάδες που τρέξαμε πέρσι ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Και από όλες τις Ηπείρους. Και από την Αμερική και από την Ευρώπη. Η διαφορά μεταξύ μιας διαδικτυακής ψυχοθεραπευτικής ομάδας και διαδικτυακής ψυχοεκπαιδευτικής είναι ότι η ψυχοθεραπευτική έχει λιγότερα μέλη και σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα γίνεται και προσωπικό μοίρασμα των μελών της ομάδας, δηλαδή μιλάνε για τις προσωπικές τους εμπειρίες σε έναν περιβάλλον εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας. Και σαφώς πρόκειται για κάτι πολύ πιο intimate, πολύ πιο προσωπικό. Οι ομάδες ψυχοεκπαίδευσης είναι σαν μικρά σεμινάρια. Είναι διαφορετικές από τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Σκεφτείτε όλοι όσοι συμμετείχατε πέρσι στα σεμινάρια, σαν να είναι ένα μικρότερο σεμινάριο που διαρκεί 2 ώρες κάθε φορά. Θα δίνεται η ευκαιρία κατά τη διάρκεια και στο τέλος της ομάδας να γίνονται ερωτήσεις και τοποθετήσεις, αλλά δεν είναι το ίδιο με μια ψυχοθεραπευτική ομάδα στην οποία όλοι γνωρίζουν τα πάντα για τους άλλους μέσα στην ομάδα, την οποία μοιράζονται κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, της ψυχοθεραπευτικής ομάδας. Λοιπόν, έχουν 2 θέματα οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες που θα τρέξουμε. Ναι. Η πρώτη είναι για τις γυναίκες και τους άνδρες που αγαπούν πολύ. Το έχουμε μπει πολλές φορές, έχουμε διαβάσει και στο κανάλι το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» και το έχουμε αναλύσει, το έχουμε συζητήσει και στα σεμινάρια. Θα είναι μία ψυχοεκπαιδευτική ομάδα με στόχο να μάθουμε, να καταλάβουμε και να μπορούμε να διαχειριστούμε τη συνεξάρτηση. Μάλιστα. Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν τον εαυτό τους να γίνονται συνεξαρτώμενοι μέσα στις σχέσεις τους. Θα σταθούμε, ας το πούμε, πάνω στο εγχειρίδιο αυτών των βιβλίων που υπάρχει. Ωστόσο, θα δώσουμε και άλλες προεκτάσεις και άλλες πληροφορίες και θα γίνει αφορμή για συζήτηση και για κάποιες ασκήσεις ενδεχομένως, οι οποίες θα είναι εφικτό να γίνονται ανάλογα με τα άτομα που θα έχει η ομάδα μας. Δεν θα είναι βιωματική, ωστόσο, θα είναι και αυτή ψυχοεκπαιδευτική. Ψυχοεκπαιδευτική όμως. Ψυχοεκπαιδευτική, ωστόσο. Το τονίζουμε για να γίνει ο διαχωρισμός με τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες, οι οποίες έχουν πολύ λιγότερα μέλη και υπάρχει
και το στοιχείο της εμπιστευτικότητας και της έτσι μιας περαιτέρω σύνδεσης. Είπαμε να δοκιμάσουμε τις ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες ώστε να μπορούν να λάβουν περισσότεροι άνθρωποι μέρος, να πέσει το κόστος συμμετοχής στην ομάδα και να είναι πιο προσβάσιμες και να δούμε πώς θα δουλέψει κιόλας αυτό, γιατί είμαστε με την αριστορή και είμαστε διατεθειμένες να κάνουμε όχι ακριβώς πειράματα, να δοκιμάζουμε νέους τρόπους επικοινωνίας και διασύνδεσης. Να προσαρμοζόμαστε με τις συνθήκες και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που υπάρχουν ανάλογα με την χρονιά κάθε φορά. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σχετίζεστε στον κόσμο, αλλά και που να είναι προσιτές οικονομικά, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να τους αποθαρρύνει το κόστος της συμμετοχής. Οπότε και αυτήν τη χρονιά θα δοκιμάσουμε με αυτόν τον τρόπο να είμαστε κοντά στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους, έστω με αυτές τις δύο ομάδες που έχουμε διαπιστώσει και μέσα από την προηγούμενη χρονιά ότι οι άνθρωποι έχουν θέματα στις σχέσεις τους, τους απασχολούν πολύ οι σχέσεις τους, καθώς και πώς οι σχέσεις έχουν, ας το πούμε, καταντήσει να γίνονται, να είναι στη σημερινή εποχή, αλλά έχουν και θέματα ψυχοπαθολογίας, τα οποία είτε έχει υπογραμμίσει η πανδημία και τα έχει κάνει να αναδειχθούν πιο έντονα, είτε προϋπήρχαν, απλά δεν είχαν την ευκαιρία σε άλλες περιπτώσεις να τα κατανοήσουν. Η ψυχοεκπαίδευση είναι πραγματικά πολύ σημαντική, και η αναγνώριση των θεμάτων που έχουμε και ανακύπτουν στις ζωές μας. Οπότε ξεκινούμε με αυτό, να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει, να κατανοήσει τι είναι αυτό που του συμβαίνει και κατ' επέκταση αν αυτόν οδηγήσει σε κάτι άλλο θα το δούμε στη συνέχεια. Η πρώτη ομάδα ψυχοεκπαιδευτική έχει ένα θέμα άνθρωποι που αγαπούν πολύ. Γυναίκες και άνδρες που αγαπούν πολύ. Η δεύτερη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα είναι μια ομάδα η οποία απευθύνεται σε γονείς. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές με την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου τα θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών μας. Και ένα θέμα στο οποίο έχουμε σταθεί και έχουμε προβληματιστεί ιδιαίτερα είναι το θέμα των παιδιών με διαταραχές προσωπικότητας. Και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση εδώ στην αγαπητική μας κοινότητα, εδώ στο κανάλι μας, για το πώς διαχειριζόμαστε έναν παιδί το οποίο έχει κάποιες ενδείξεις ή κάποια πρόωρη διάγνωση ότι μπορεί μεγαλώνοντας να αναπτύξει κάποια διαταραχή προσωπικότητας, όπως είναι ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, όπως η οριακή διαταραχή προσωπικότητας και ούτω καθεξής. Και συζητήσαμε και ακούσαμε και από εσάς και από τις δικές σας τις επιστολές και τα δικά σας τα σχόλια την αγωνία σας για το πώς μπορεί ένας γονιός να παρέμβει εγκαίρως στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού του και να το βοηθήσει να διαχειριστεί καλύτερα τις συνθήκες του. Και δυστυχώς, οι συνθήκες για κάποια από τα παιδιά είναι να έχουν κάποιες τάσεις, μια κληρονομικότητα, κάποια ροπή προς κάποιες διαταραχές προσωπικότητας. Έτσι, είπαμε να κάνουμε αυτήν την πολύ, κατά τη γνώμη μου, είναι επαναστατική ομάδα αυτή, γιατί βασίζεται στην πρόληψη μέρα στη θεραπεία. Είναι μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για γονείς, η οποία θα δώσει τα θεωρητικά εργαλεία, δηλαδή τις γνώσεις γύρω από τις διαταραχές προσωπικότητας και τα συμπτώματα που μπορεί να έχουν οι διαταραχές προσωπικότητας σε παιδιά στην παιδική και κυρίως εφηβική ηλικία. Ξαναθυμίζω για όσους δεν το έχουν συγκρατήσει, τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει κάνει το διδακτορικό της πάνω στα θέματα της προεφηβείας και της εφηβείας, είναι και κλινική ψυχολόγος, είναι και παιδοψυχολόγος, άρα είναι η πλέον κατάλληλη ως ακαδημαϊκός να μας μιλήσει για αυτά τα θέματα, δηλαδή να μας δώσει πολλές πληροφορίες γύρω από τη συμπτωματολογία της κάθε ψυχικής διαταραχής ή διαταραχής προσωπικότητας, γύρω από το τι πρέπει να προσέχουμε, πότε καταφεύγουμε στον ειδικό. Και κυρίως η ομάδα αυτή θα εστιαστεί στην στάση μας ως γονείς απέναντι στα παιδιά μας και πώς μπορούμε να προλάβουμε έγκαιρα μια διάγνωση και να την ανατρέψουμε. Ή τέλος πάντων να βοηθήσουμε τα παιδιά να ζήσουν μια νόσο το δυνατόν πιο καλή ζωή μαζί με τη διάγνωση τους. Ναι, σε αυτήν την ομάδα μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι γονείς ή εκπαιδευτικοί. Ναι, όσοι είναι γονείς, όσοι είναι εκπαιδευτικοί, όσοι τέλος πάντων έχουν
ανησυχία, αν η ένδειξη ή ακόμη και χωρίς να έχουν, το να ενημερωνόμαστε και το να καταλαβαίνουμε το τι συνιστά ψυχοπαθολογία και το τι όχι είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, πολλοί συνάδελφοι έχουν ενδιαφερθεί για αυτήν την ομάδα. Νέοι συνάδελφοι που θέλουν να, έτσι, να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με τα εργαλεία που μας δίνει η επιστήμη μας, κάποιες έτσι ενδείξεις να τις εντοπίσουμε και να μας ανησυχήσουν ούτως ώστε να αναζητήσουμε τη σωστή και έγκαιρη παρέμβαση προκειμένου να γλιτώσουμε από πάρα πολύ κόπο και από πάρα πολύ ψυχικό πόνο που μπορεί να επιφέρει στην οικογένεια η ψυχική γενικά νόσος. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα δημιουργηθεί και ένα δίκτυο συμπαράστασης ανάμεσα στους γονείς που θα συμμετέχουν, και τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στην ομάδα. Σαν αυτοβοηθητικό. Με... Ναι. Λοιπόν, οι ομάδες αυτές είναι διαδικτυακές. Για να λάβει κάποιος μέρος της ομάδας πρέπει να έχει υπολογιστή ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο, να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να έχει λογαριασμό στο Skype, που είναι δωρεάν η δημιουργία λογαριασμού στο Skype. Τις ομάδες τις διοργανώνει η Δ. Αριστονική Θεοδοσίου. Για να ρωτήσετε περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή, θα στείλετε email στην Αριστονίκη. Το email της είναι aristonikit@yahoo.gr. Θα το γράψω στην περιγραφή του βίντεο. Κατά πάσα πιθανότητα, οι ομάδες αυτές θα είναι ή Δευτέρα ή Τετάρτη απόγευμα, 2 ώρες, 7 με 9 το απόγευμα. Έχουμε επιλέξει αυτή την ώρα, που είναι μια ώρα που οι περισσότεροι έχουν σχολάσει από τις εργασίες τους. Η συμμετοχή στην ομάδα είναι 30 ευρώ στην κάθε συνάντηση. Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε 2 εβδομάδες, δηλαδή θα πέφτουν περίπου 2 συναντήσεις το μήνα. Και για την εγγραφή, τη συμμετοχή κλπ, τις πληροφορίες και τα διαδικαστικά με την Αριστονίκη. Εγώ θα είμαι στις ομάδες αυτές, όπως ήμουν και στις προηγούμενες, ως δεύτερη ψυχολόγος, βοηθητική, αναπληρώτρια. Και ουσιαστική. Ναι, ανυπομονώ για αυτές τις 2 ομάδες, γιατί είναι και τα 2 θέματα που με απασχολούν πάρα πολύ και νομίζω απασχολούν όλους μας. Και το κομμάτι της συνεξάρτησης και το ότι γινόμαστε ευχαριστητές των άλλων ανθρώπων και ότι μέσα στις σχέσεις μας κάνουμε την προσωπικότητα μας και πώς αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώσαμε και με τα κοινά κενά που φέρουμε μαζί μας από την παιδική μας ηλικία. Παιδιά αλκοολικών γονέων είναι εξαιρετικοί υποψήφοι για αυτήν την ομάδα, γιατί όπως αναλύεται και στο βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», συνήθως οι κόρες των αλκοολικών είναι αυτές οι οποίες έχουν τέτοιους τρόπους να σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους. Καθώς επίσης και η πρωτοποριακή ομάδα για τη διαχείριση παιδιών με πιθανές διαταραχές προσωπικότητας, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα αποβεί πάρα πολύ χρήσιμο και βοηθητικό σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Άρα, όσοι ενδιαφέρεστε για την ομάδα, στείλτε email στην Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου. Το email της aristonikit@yahoo.gr θα υπάρχει και στην περιγραφή του βίντεο. Οι ομάδες αυτές θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, μέχρι 15 θέσεις στην κάθε ψυχοπαιδευτική ομάδα. Και σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε για να περάσουμε ακόμα μία ψυχοεκπαιδευτική χρονιά μαζί, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να περάσει όλο αυτό το διάστημα όσο γίνεται πιο ανώδυνα, ψυχολογικά τουλάχιστον, και θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη αριστοτρίτη, εμείς. Φιλιά. Γεια πολλά. Γεια.